Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, σελίς 224, λόγης 150, κεφάλαια ε, περί αγάπης. 84. Όπως τα φαινόμενα πράγματα απαρνήθηκε στον εξωτερικό άνθρωπο, δίνοντας ελεημοσύνη και σκορπίζοντας τα υπάρχοντά σου, έτσι πρέπει να απαρνηθείς τις αμαρτωλές συνήθειες, και αν απέκτησες σοφία σαρκική ή υγιεινές γνώσεις αρνήσουτες, αν στηρίζεσαι σε προτερήματα της σάρκας, απομακρύσου από αυτά, ταπείνωσε τον εαυτό σου και μη κρινέτον. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις να γίνεις μαθητής της μορίας του κηρύγματος, Α Κορινθίους 1:21, και σε αυτή θα βρεις την αληθινή σοφία και όχι με κομψά λόγια, αλλά στη δύναμη του Σταυρού, έχοντας εσωτερικά τα ίδια ενεργήματα με εκείνους που καταξιώθηκαν να την αποκτήσουν. Όπως λέει ο Παύλος, ο Σταυρός του Χριστού είναι για τους Ιουδαίους σκάνδαλος, για τους Έλληνες μορία, για μας όμως τους σωζωμένους είναι δύναμη Θεού και Θεού σοφία. Α Κορινθίους 1:23-24. 85. Και αν ακόμη έλαβες ουράνια γεύση και αν έγινες μέτοχος εκείνης της σοφίας και απέκτησες ανάπαυση στην ψυχή σου, μην υπερηφανεύεσαι, μήτε να ξεθαρεύεις, σαν να έφτασες πλέον για να κατακτήσεις όλη την αλήθεια και να μην ακούσεις κι εσύ. Τώρα πλέον είσαστε χορτάτοι, τώρα πλέον γίνατε πλούσιοι. Χωρίς εμάς κατακτήσατε τη βασιλεία των ουρανών. Και μακάρι να βασιλεύατε και να βασιλεύαμε και εμείς μαζί σας. Α Κορινθίους 4-8. Αλλά και αν γεύτηκες στα ουράνια, να πιστεύεις ότι δεν άγγιξες ακόμη το χριστιανισμό. Αυτό το φρόνημα να μην είναι επιφανειακό, αλλά να το έχεις πάντοτε σαν φυτευμένο και επικυρωμένο οριστικά μέσα στη διάνοιά σου. 86. Όπως ο πλεονέκτης και αν συνάξει αναρρύθμιτα χρήματα δεν χορταίνει, αλλά όσα προσθέτονται κάθε μέρα τόσο αυξάνουν την επιθυμία του για περισσότερα, ή όπως εκείνος που απομακρύνεται από ένα ποτάμι με γλυκύτατο νερό πριν ξεδιψάσει νιώθει μεγαλύτερη δίψα, έτσι και στον καθένα η γεύση του Θεού δεν έχει κόρο ή τέλος, αλλά όσο πλουτίζει κανείς με αυτό το πλούτο, τόσο νομίζει τον εαυτό του φτωχό. Οι χριστιανοί δεν θεωρούν πολύτιμη τη ζωή τους, αλλά αισθάνονται να είναι εντελώς τυποτένοι μπροστά στο Θεό και θεωρούν τους εαυτούς των δούλους όλων των ανθρώπων. Πολύ χαίρεται ο Θεός και αναπαύεται με αυτή την ψυχή για την ταπείνωσή της. Αν λοιπόν έχει κανείς κάποιο καλό ή κανένα και είναι πραγματικά πλούσιος, να μην ζωμίζει για αυτό ότι είναι κάτι ή ότι έχει κάτι. Γιατί ο Κύριος συχαίνεται την ίση και αυτή ευθύς από την αρχή έχει διώξει από τον παράδεισο τον άνθρωπο που άκουσε ότι είστε σαν Θεοί, Γένεσης 3-5. 3 παράγραφος 5. Και πήρε θάρρος με αυτή τη μάταια η ελπίδα. Σκέψου ότι ο Θεός και ο Βασιλιάς αλλά και Υιός του Θεού κένωσε τον εαυτό του, παίρνοντας δούλη μορφή. Φιλιππισίων 2, παράγραφος 7. Ότι έγινε φτωχός, Β' Κορινθίους 8-9, και συγκαταριθμήθηκε μεταξύ των ατήμων, Μάρκου 15-28, και σταυρώθηκε. Και έτσι έγινε με το Θεό. Εσύ ο άνθρωπος απασχολείσαι από σάρκα και αίμα, που είσαι χώμα και στάχτη, Γένεση 18-27, και που αλίμονο δεν έχεις τίποτε το αγαθό, αλλά είσαι τελείως ακάθαρτος, που ως έχεις μεγάλη διά και αλαζονεύεσαι. Εσύ λοιπόν, αν βέβαια είσαι συνετός ακόμη και για κάτι καλό που έλαβες από το Θεό, να λες: αυτό δεν είναι δικό μου, από άλλο τον πήρα, και αν αυτός το κρίνει σκόπιμο, θα μου το πάρει πίσω. Έτσι κάθε καλό να το αποδίδει στον Κύριο, κάθε κακό στον εαυτό σου. 87. Ο θησαυρός που λέει ο Απόστολος ότι τον έχουμε σε πύλη να σκεύει, Β' Κορινθίων 4-7, να πιστεύεις ότι είναι η αγιαστική δύναμη του Πνεύματος, την οποία αξιώθηκε να λάβει από αυτήν ακόμη τη ζωή. Γιατί λέει πάλι κάπου ο ίδιος: αυτός έγινε για μας σοφία από το Θεό και δικαίωση και αγιασμός και λύτωση, Α Κορινθίους 1:30. Εκείνος λοιπόν που βρήκε και κρατάει μέσα τον επουράνιο αυτό θησαυρό του Πνεύματος, μπορεί να εργάζεται κάθε αρετή και κάθε εντολή, όχι μόνο καθαρά και άψογα, αλλά και χωρίς κόπους και χωρίς κούραση, πράγμα που πρωτύτερα κάθε άλλο παρά το έκανε άκοπα. Γιατί αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανείς ακόμη και αν θέλει να καλλιεργήσει αληθινά τον καρπό του Πνεύματος πριν λάβει το αγαθό Πνεύμα. Πλην όμως ας βιάζει ο καθένας τον εαυτό του κάθε φορά και ας τρέχει με υπομονή, Εβραίων 12:1.
και πίστη και ας παρακαλεί θερμά τον Χριστό ώστε να επιτύχει αυτόν τον επουράνιο θησαύρο και τότε όπως είπαμε με τη δύναμη και τη χάρη του θα μπορεί να εργάζεται το σύνολο των αρετών και χωρίς μόχθο και ταλαιπωρία. 88. Εκείνοι που έχουν το θεϊκό πλούτο του πνεύματος μέσα τους όταν απευθύνουν σε άλλους λόγια πνευματικά τα μεταδίδουν στους συνομιλητές τους σαν να βγάζουν από το θησαυρό που έχουν μέσα τους. Ματθαίου 12.35. Όσοι όμως δεν απέκτησαν αυτόν τον θησαυρό στο βάθος της καρδιάς τους, από τον οποίο αναβρίζει η αγαθοσύνη θεϊκών ενθυμίσεων και μυστηρίων και βαθυτά τον λόγο, αλλά ανθολογούν ορισμένα μόνο από τη μία και από την άλλη γραφή και τα έχουν στην άκρη της γλώσσα τους ή άκουσαν από πνευματικούς ανθρώπους, κομπάζουν στους λόγους αυτούς προβάλλοντας τα ξένα σαν δικά τους και εμφανίζονται σαν γονείς ξένων τέκνων. Αυτοί στους άλλους μεν πρόσφεραν άκοποι την απόλαυση των λόγων, οι ίδιοι όμως μετά την ομιλία τους βρέθηκαν να μοιάζουν με φτωχούς, γιατί ο κάθε λόγος τους σαν να γύρισε σε εκείνον τον οποίο τον πήραν και αυτοί έμειναν χωρίς δικό τους θησαυρό, για τον οποίο μπορούν και τον εαυτό τους πρώτα να εφραίνουν και τους άλλους να ωφελούν. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να ζητούμε από το Θεό να βάλει μέσα μας αυτόν τον αληθινό πλούτο και τότε θα είναι εύκολο και τους άλλους να ωφελούμε και να τους μεταδίδουμε λόγους πνευματικούς και θεία μυστήρια, γιατί έτσι η ευδόξη αγαθότητα του Θεού να κατοικήσει σε κάθε έναν που πιστεύει. Όποιον με αγαπά, λέει, θα τον αγαπήσει ο Πατέρας μου και θα αγαπήσω κι εγώ και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Εγώ και ο Πατέρας θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε σε αυτόν. Ιωάννου 14, 21 και 2. 89. Εκείνοι που αξιώθηκαν να γίνουν τέχνα Θεού και έχουν τον Χριστό να ακτινοβολούν μέσα τους, διευθύνονται από ποικίλους και διαφόρους τρόπους του πνεύματος και περιθάλποντας τα βάθη της καρδίας τους από τη χάρη. Δεν είναι ανάρμοστο να φέρουμε παραδείγματα από τις κοσμικές απολαύσεις και να πάρουμε κάποια ιδέα των θείων ενεργημάτων της χάρης μέσα στην ψυχή. Συμβαίνει δηλαδή καμιά φορά οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται σε βασιλικό δείπνο, να εφραίνονται και να χαίρονται σε κάποια ανέκφραστη και ανίποτη αγαλίαση και άλλοτε σαν νεόνυφοι να νιώθουν πνευματική ειδονή, ενώ άλλοτε σαν ασώματοι άγγελοι να αισθάνονται τόση ελαφρότητα στο σώμα τους ώστε να νομίζουν ότι δεν έχουν σώμα και άλλοτε σαν να εφραίνονται και να μεθούν με την ανέκφραστη μέθη των μυστηρίων του πνεύματος, ενώ άλλοτε κλαίνε και οδύρονται προσευχόμενοι για τη σωτηρία των ανθρώπων, γιατί πυρπολούνται από τη θεία αγάπη του πνεύματος προς όλους τους ανθρώπους και παίρνουν πάνω τους το πένθος όλων των απογόνων του Αδάμ. Άλλοτε πάλι το πνεύμα άναψε μέσα τους τόση αγάπη ενωμένη με την ανίποτη δονή, ώστε αν ήταν δυνατόν κάθε άνθρωπο να τον αγκαλιάσουν χωρίς να ξεχωρίζουν καλό ή κακό. Άλλοτε και τόσο πολύ εξουδένωσαν τον εαυτό τους ώστε να νομίζουν ότι κανένας δεν είναι παρακάτω από αυτούς, αλλά ότι είναι τελευταίοι από όλους. Κάποτε τους πλησμυρίζει κάποια ανέκφραστη πνευματική χαρά, ενώ κάποτε παρόμοια με ένα χειροδύναμο που φόρεσε βασιλική πανοπλία και αφού κατέβηκε στον πόλεμο κατατρόπωσε τους εχθρούς και αυτοί οπλίστηκαν με τα όπλα του πνεύματος και συγκρούστηκαν με τους αόρατους εχθρούς και τους έριξαν κάτω από τα πόδια τους. Πότε τους κυκλώνει μεγάλη γαλήνη και ησυχία και τους αγκαλιάζει η ειρήνη και τους κυριεύει μια θαυμαστή πνευματική ειδονή και πότε γεμίζουν σύνεση και θεία σοφία και ανεξιχνίαστη πνευματική γνώση και γενικά δέχονται τόση σοφία από τη χάρη του Χριστού όσοι δεν μπορεί καμία γλώσσα να διηγηθεί. Ωστόσο συχνά έχουν εξωτερική όψη όπως όλοι οι άλλοι. Έτσι η θεία χάρη με πολλούς τρόπους αλλάζει και διαφοροποιείται μέσα σε αυτούς σαν να θέλει να παιδαγωγεί και να γυμνάζει την ψυχή και να την παρουσιάσει τέλεια και άμεμπτη και καθαρότατη στον επουράνιο πατέρα. 90. Τα παραπάνω ενεργήματα του πνεύματος ανήκουν στα υψηλά πνευματικά μέτρα που είναι πολύ κοντά στην τελειότητα. Αυτές οι ποικίλες παρηγοριές της χάρης ενεργούνται σε αυτούς που το πνεύμα με διάφορους τρόπους, αλλά όμως ακατάπαυστα και η μία πνευματική ενέργεια διαδέχεται την άλλη. Όταν φτάσει κανείς στην πνευματική τελειότητα, αφού καθαρθεί ολότερα από όλα τα πάθη και ενωθεί και ανακραθεί εντελώς μέσω της ανέκφρασης μεθέξεως με το παράκλητο πνεύμα,
όταν και αυτή η ψυχή καταξιωθεί να γίνει πνεύμα επειδή ενώθηκε με το πνεύμα, τότε γίνεται όλος φως, όλος πνεύμα, όλος χαρά, όλος ανάπαυση, όλος αγαλίαση, όλος αγάπη, όλος εσπλαχνία, όλος αγαθότητα και καλοσύνη. Και κατά κάποιο τρόπο καταπίνεται μέσα από τις αρετές της δύναμης του αγαθού πνεύματος σαν μια πέτρα στην άβυσσο της θαλάσσας και περιφάλεται όλη από το νερό. Αυτοί λοιπόν που ενώθηκαν εξ ολοκλήρου με το πνεύμα του Θεού έχουν εξομοιωθεί με τον Χριστό και έχουν τις αρετές του πνεύματος αμετάβλητες και παρουσιάζουν σε όλους τέτοιους καρπούς. Γιατί αφού έγιναν μέσα τους άμεμπτοι και καθαροί στην καρδία Ματθαίου 5 παράγραφος 10 από το πνεύμα, είναι αδύνατο να παρουσιάσουν εξωτερικά καρπούς κακίας, αλλά πάντοτε λάμπουν σε αυτούς οι καρποί του πνεύματος. Αυτή είναι η προκοπή της πνευματικής τελειότητας, της πληρότητας που δίνει ο Χριστός, την οποία συμβουλεύει ο Απόστολος να φτάσουμε λέγοντας: για να γεμίσετε με όλη την πληρότητα που δίνει ο Χριστός, Εφεσίων 3:19, και πάλι, ώσπου να καταλήξουμε όλοι να γίνουμε όριμοι με όλη την πληρότητα που δίνει ο Χριστός, Εφεσίων 4:13, 91. Συμβαίνει μόλις κανείς γονατίσει στην προσευχή και γεμίσει η καρδία του από θεία ενέργεια και η ψυχή χαίρεται μαζί με τον Κύριο σαν νύμφη με τον νυφείο, όπως προαναφέραμε. Αυτό το λέει ο Μέγας Ισαΐας: όπως χαίρεται ο νυμφίος με την νύμφη, και έτσι θα χαρεί ο Κύριος μαζί σου. Ισαΐα 62:5. Συμβαίνει πάλι ένας τέτοιος άνθρωπος να είναι απασχολημένος όλη την ημέρα και όταν κάποια ώρα ευκαιρίσει να προσευχηθεί, να αρπάζεται ο εσωτερικός άνθρωπος στο άπειρο βάθος του πνευματικού του κόσμου. Τον πλημμυρίζει τότε κάποια ανέκφραστη και αμέτρητη ειδονή, ώστε ο νους να κυριεύεται από έκπληξη, καθώς έχει όλους αρπαγεί στα ύψη, και να του προκαλείται στο διάστημα αυτό λύθη όλου του επίγειου φρονήματος, γιατί μέστοσαν, όπως είπαμε, οι λογισμοί του και οδηγήθηκαν εχμάλωτοι στα απέραντα και ακατάληπτα πράγματα, και από την προσευχή συμβαίνει εκείνη την ώρα στον άνθρωπο να φεύγει και η ψυχή μαζί με την προσευχή. 92. Σε εκείνον που ερωτά αν είναι δυνατόν ο άνθρωπος πάντοτε να βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, πρέπει να πούμε τα εξής: δεν υπάρχει χρόνος που να μην συνυπάρχει η χάρη με τον άνθρωπο, να μην είναι ριζωμένη και να μην γίνεται σαν κάτι φυσικό ενωμένο στον άνθρωπο με τον οποίο συνυπάρχει, και ενώ αυτή είναι μία, οικονομεί τα πράγματα όπως θέλει και κατά πολλούς τρόπους για το συμφέρον του ανθρώπου. Η φωτιά δηλαδή μέσα σε αυτόν άλλοτε καίει περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, και το φως άλλοτε λάμπει περισσότερο, άλλοτε μαζεύεται και σκυθροπάζει. Κατά θεία πάντοτε οικονομία, παρόλο που η λαμπάδα καίει χωρίς να σβήνει. Όταν όμως το φως γίνεται λαμπρότερο, τότε και ο άνθρωπος παρουσιάζεται σαν ομεθά περισσότερο με την αγάπη του Θεού. Ενίοτε από το ίδιο αυτό φως που φέγγει ακατάπαυστα στην καρδία, ανοίγει δίωδο στο εσωτερικότερο και βαθύτερο φως, ώστε ολόκληρος ο άνθρωπος βυθισμένος στη γλυκύτητα και στη θεωρία εκείνη, να μην βρίσκεται πλέον στον εαυτό του, αλλά να ζει στον κόσμο σαν μωρός και άξιστος εξαιτίας της υπερβολικής αγάπης που απλώθηκε στην ψυχή και της οδύνης, της ειδονής και του βάθους των μυστηρίων που αξιώθηκε. Και συμβαίνει πολλές φορές σε αυτόν τον καιρό να φτάσει στα μέτρα της τελειότητας και να ελευθερωθεί από κάθε αμαρτία και ψεγάδι, έπειτα όμως από αυτά να συστάλλει κατά κάποιο τρόπο η χάρη και να πέσει στην ψυχή το κάλυμα της εχθρικής δυνάμεως. 93. Να ξέρεις ότι τα σχετικά με τη χάρη έχουν ως εξής. Ας υποθέσουμε ότι η τελειότητα έχει 12 σκαλοπάτια. Συμβαίνει λοιπόν να φτάνει κανείς σε αυτό το μέτρο, αλλά πάλι υποχωρεί η χάρη κατεβαίνοντας ένα σκαλοπάτι, σταματά ας πούμε στο 11ο. Φανερώσαμε παραπάνω εκείνα τα θαυμάσια τα οποία δοκίμασε ο άνθρωπος εκείνος. Αν λοιπόν είχε αυτά τα θαυμάσια συνεχώς στον ίδιο βαθμό, τότε θα του ήταν δυνατόν να οικονομεί τους αδελφούς και να τους διδάσκει. Επειδή ούτε να ακούει θα μπορούσε, ούτε να μιλάει ή να φροντίζει για κάτι, έστω και το παραμικρό, παρά να βρισκόταν σε μία γωνία εκστατικός και σαν μεθυσμένος. Και γι' αυτό δεν του δόθηκε το τέλειο μέτρο για να έχει καιρό και τους αδελφούς να φροντίζει και να ασχολείται με τη διαγωνία του λόγου. 94. Όταν ακούμε τα λόγια της Βασιλείας που μας έρχονται δάκρυα, να μην περιοριστούμε στα δικά μας δάκρυα, ούτε στην ακοή μας ότι καλά ακούσαμε, ούτε στα μάτια μας ότι καλά τα είδαμε, και νομίσαμε ότι αυτά είναι αρκετά, γιατί υπάρχουν και άλλα αυτιά
και άλλα μάτια και άλλα δάκρυα, όπως επίσης και άλλη διάνοια και ψυχή, και που είναι τούτο το θεϊκό και πουράνιο πνεύμα, το οποίο ακούει και κλαίει και προσεύχεται και γνωρίζει και πράττει αληθινά το θέλημα του Θεού. Αφού και ο Κύριος, όταν υποσχόταν στους Αποστόλους τη μέγιστη δωρεά του Πνεύματος, είπε: «Εγώ φεύγω, αλλά ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα». Ιωάννου 14:26. Και πάλι, έχω πολλά να σας πω ακόμα, αλλά δεν μπορείτε τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως έρθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Ιωάννου 16:12-13. Εκείνος λοιπόν θα προσευχηθεί και εκείνος θα κλάψει. Γιατί, όπως λέει ο Απόστολος, εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε όπως πρέπει, αλλά το Πνεύμα το ίδιο μαστεύει για μας με στεναγμούς που δεν εκφράζονται με λέξεις. Ρωμαίων 8:26. Γιατί όμως μόνο στο Πνεύμα είναι φανερό το θέλημα του Θεού, κανείς δεν γνωρίζει όσα αναφέρονται στο Θεό παρά μόνο το Πνεύμα του Θεού. Αλφακορινθίων 2:11. Και όταν σύμφωνα με την υπόσχεση κατά την ημέρα της Πεντηκοστής επιφύτησε ο Παράκλητος και η δύναμη του αγαθού Πνεύματος κίνησε τις ψυχές των Αποστόλων, Πράξεων 2:1-4, αφαιρέθηκε από αυτούς ολότερα το κάλυμα της καρκίας, καταργήθηκαν τα πάθη και ξεσκεπάστηκαν τα μάτια της καρδιάς σου, και αφού γέμισαν από σοφία και έγιναν τέλεια από το Πνεύμα, διαμέσου του Πνεύματος έμαθαν πώς να πράττουν το θέλημα του Θεού, και από εκείνο χειραγωγήθηκαν σε ολόκληρη την αλήθεια, καθώς εκείνο έγινε ο ηγεμόνας και ο βασιλιάς των ψυχών τους. Και εμείς λοιπόν, όταν μας έρχεται να κλάψουμε, όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Χριστό με αδίσταχτη πίστη να έρθει σε εμάς το Πνεύμα όπως ελπίσαμε, το οποίο αληθινά ακούει και προσεύχεται σύμφωνα με το θέλημα και τη βούληση του Θεού. 95. Να θεωρείς ότι το πράγμα έχει ως εξής: υπάρχει κάποια σκοτεινή δύναμη που σκεπάζει ελαφρά το νου σαν λεπτή ομίχλη, και με όλο που η λαμπάδα πάντοτε να φωτίζει, όπως είπαμε, ωστόσο υπάρχει κάτι που καλύπτει εκείνο το φως. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν είναι τέλειος ή ολότελα ελεύθερος από την αμαρτία, αλλά είναι σαν να πούμε και ελεύθερος και όχι ελεύθερος. Αλλά αυτό οπωσδήποτε δεν γίνεται ρήμεν του Θεού, αλλά κατά θεία οικονομία. Και άλλοτε γκρεμίζεται και συντρίβεται το μεσότυχο εκείνο του φραγμού. Εφεσίων 2:14. Ενώ άλλοτε δεν γκρεμίζεται ολότερα. Ούτε πάντοτε η προσευχή είναι η ίδια, αλλά άλλοτε η χάρη ανάβει και παρηγορεί και αναπαύει περισσότερο, άλλοτε είναι πιο σκυθροπή και μειωμένη, όπως η ίδια η χάρη οικονομεί προς το συμφέρον του ανθρώπου. Έχω φτάσει όμως σε μερικές περιπτώσεις σε τέλειο μέτρο και γεύτηκα και έλαβα πείρα εκείνου του κόσμου. Δεν είδα όμως ακόμη κανένα χριστιανό τέλειο και ολότερα ελεύθερο. Αλλά από τη μία αναπαύεται κανείς από τη χάρη και αξιώνεται να δει μυστήρια και αποκαλύψεις και γίνεται κοινωνός της χάρης και γεύεται την πολύ γλυκύτητά της, και από την άλλη συνυπάρχει αμαρτία μέσα του. Οι άνθρωποι αυτοί, για την υπερβολική χάρη και το φως που τους φωτίζει, θεωρήθηκαν από απειρία τέλειοι και ελεύθεροι. Εγώ δεν γνώρισα ακόμη κανέναν τελείως ελεύθερο, γιατί και σε μένα συνέβη μερικές φορές να φτάσω σε εκείνο το μέτρο που έχω πει και έμαθα καλά να γνωρίζω ποιος είναι ο τέλειος άνθρωπος. 96. Όταν ακούσεις περί ενώσεως νυμφίου και νύμφης και περί χωρών και οργάνων και ορτών, μη βάλεις στο νου σου τίποτε υλικό ή επίγειο. Αυτά λέγονται από συγκατάβαση μόνο για παράδειγμα. Η ουσία τους είναι ανέκφραστη και πνευματική και απρόσιτη σε σαρκικά μάτια, και μόνο ψυχές άγιες και πιστές μπορούν να τα εννοήσουν. Γιατί η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, οι επουράνιοι θησαυροί, οι χωροί, οι εορτές των Αγίων Αγγέλων φανερώνονται μόνο σε εκείνον που τα δοκίμασε. Ενώ στον αμύητο ούτε καν να τα εννοήσει δεν είναι δυνατόν. Άκουε λοιπόν για αυτά με ευλάβεια μέχρι σε ό,τι σου συμβεί για την πίστη σου να καταξιωθείς να τα επιτύχεις. Και τότε θα εννοήσεις με την πείρα των ψυχικών οφθαλμών σε ποια αγαθά και μυστήρια μπορούν να μετέχουν οι ψυχές των χριστιανών από αυτή τη ζωή. Και στην Ανάσταση και στο σώμα το ίδιο των ανθρώπων αυτών θα αξιωθεί να τα βλέπει αυτά και κατά κάποιο τρόπο να τα κρατά όταν και αυτό γίνει πνεύμα. 97. Τα κάλλη και αγαθή καρποί της ψυχής μας, δηλαδή η προσευχή, η αγάπη, η πίστη, η αγρυπνία, η νηστεία και λοιπές αρετές, όταν αναμειχθούν και ενωθούν με το Άγιο Πνεύμα, τότε και αυτά σαν θυμίαμα ρηγμένο στη φωτιά βγάζουν πλούσια ευωδία.
Αλλά και εμείς τότε πολιτευόμαστε εύκολα κατά το θέλημα του Θεού. Γιατί χωρίς το Άγιο Πνεύμα, όπως προείπαμε, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το θέλημα του Θεού. Όπως η γυναίκα πριν από το γάμο της ακολουθεί τη γνώμη της και κάνει τα θελήματά της, όταν όμως συνάψει γάμο ζει κάτω από την οδηγία του συζύγου της και δεν κάνει το δικό της, έτσι και η ψυχή έχει δικό της θέλημα και δικούς της νόμους και δικά της έργα. Όταν όμως γίνει άξια να ενωθεί με τον υπουράνιο άνδρα Χριστό, υποτάσσεται πλέον στον νόμο του άνδρα της και δεν ακολουθεί πια δικό της θέλημα, αλλά το θέλημα του νυμφίου της Χριστού. 98. Το ένδυμα του γάμου, για το οποίο κάνει λόγο ο Χριστός, Ματθαίου 22:11, να φρονείς ότι είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος και εκείνος που δεν έγινε άξιος να την περιβληθεί δεν θα μετάσει στον επουράνιο γάμο και στον πνευματικό εκείνο δείπνο. 99. Ας προσπαθήσουμε με πόθο να πούμε το πνευματικό και θεϊκό κρασί να πιούμε και να μεθύσουμε με νυφάλιο μέθη, έτσι ώστε όπως εκείνοι που πίνουν πολύ κρασί και λένε ύστερα πολλά, έτσι και εμείς αφού πιούμε χορταστικά και πνευματικά αυτό το κρασί, να μιλάμε διηγούμενοι τα Θεία Μυστήρια, όπως λέει ο Θείος Δαβίδ, το ποτήρι σου με μέθα σαν το δυνατότερο κρασί, Ψαλμούς 22:5. Πτωχή το πνεύμα τη Ματθαίου 5 παράγραφος 2 είναι εκείνη η ψυχή η οποία γνωρίζει καλά τα τραύματά της, όπως επίσης και το σκοτάδι των παθών που την περικυκλώνει και ζητά συνεχώς τη λύτρωση από τον Κύριο. Η ψυχή αυτή υπομένει στους σκόπους και δεν χαίρεται με κανένα υγιεινό αγαθό, ενώ αναζητά μόνο τον καλό της γιατρό και έχει πεποίθηση στη θεραπεία του. Με ποιο τρόπο λοιπόν η τραυματισμένη αυτή ψυχή θα γίνει ωραία και ευπαρουσίαστη και κατάλληλη να ζήσει μαζί με τον Χριστό? Πώς αλλιώς παρά όπως ήταν, έτσι που πλάστηκε εξ αρχής με τη σοφή επίγνωση των τραυμάτων της και της πτωχίας της, γιατί αν δεν ευχαριστείται στα τραύματα που του, και τους μόλοπους των παθών της, ούτε δικαιολογεί τα σφάλματά της, ο Κύριος δεν την καταλογίζει την αιτία της αρρώστιά της, αλλά έρχεται και τη γιατρεύει και την περιποιείται και της αποκαθιστά ένα απαθές και άφθαρτο κάλος. Με μόνο όρο να μην μετέχει με την προαίρεσή της τα όσα πράττει, όπως είπαμε, ούτε να συγκατατίθεται στα πάθη που είναι ενεργά, αλλά με όλη τη δύναμή της να βοά προς τον Κύριο και να την αξιώσει με το αγαθό πνεύμα του να ελευθερωθεί από όλα τα πάθη. Αυτή λοιπόν η ψυχή είναι μακάρια. Άλλη μόνο όμως αυτήν που δεν έχει συνέστηση των τραυμάτων της και νομίζω ότι δεν έχει καθόλου κακία από τη μεγάλη κακία και επόρωσή της. Αυτή την ψυχή ο αγαθός ιατρός δεν την επισκέπτεται ούτε τη θεραπεύει, αφού ούτε αυτή τον ζητά ούτε την μέλει για τα τραύματά της, καθώς νομίζει ότι είναι καλά και υγιής. Και γιατί λέγει ο Κύριος, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό υγιής αλλά οι άρρωστοι, Ματθαίου 9:12. 101. Είναι πράγματι μακάρι και αξιοζήλευτη για το βίο τους και την υπερφυσικία απόλαυση όσοι με τη θερμή πίστη και φιλάρετη διαγωγή γνώρισαν με πείρα και αίσθηση τα επουράνια μυστήρια του πνεύματος και έχουν πατρίδα τους στους ουρανούς. Φιλιππισίων 3:20. Αυτή είναι καλύτερη από όλους τους μαζί τους ανθρώπους. Η απόδειξη είναι προφανής. Σε ποιον από εκείνους που έχουν δύναμη ή σοφία η φρόνηση συνέβη όσο έζησε ακόμη στη γη να ανέβει στον ουρανό και εκεί να εργαστεί πνευματικά έργα και να κατοπτεύσει τα κάλλη του πνεύματος? Και τώρα ένας πτωχός εξωτερικά, ολότελα πτωχός και μηδαμινός, που σχεδόν ούτε οι γείτονές του δεν τον γνωρίζουν, πέφτοντας με το πρόσωπο εμπρός στον Κύριο, ανεβαίνει στον ουρανό οδηγούμενος από το πνεύμα και με πλήρη αίσθηση της ψυχής του απολαμβάνει με το λογισμό του τα εκεί θαυμάσια και εκεί εργάζεται, εκεί τρέφεται, εκεί έχει πατρίδα, σύμφωνα με το Θείο Απόστολο που λέει: «Η δική μας πατρίδα βρίσκεται στους ουρανούς», Φιλιππισίων 3:20, και αλλού λέει: «Μάτια δεν είδαν και αυτιά δεν άκουσαν». Και άνθρωπος δεν διανοήθηκε τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν και προσθέτει σε εμάς, όμως τα αποκάλυψε μέσω του Πνεύματος του. Α Κορινθίους 2:9-10. Αυτή είναι η αληθινή σοφή, η δυνατή, αυτή είναι η ευγενής και φρόνιμη. 102. Αλλά και χωρίς να λογαριάσουμε τα επουράνια εκείνα χαρίσματα αυτά τα απαρόντα, αν κρίνεις
τους Αγίους δεν θα διστάσεις να τους ανακηρύξεις ανώτερους από όλους. Για παράδειγμα, ο Ναβουχαδονόσορ, ο βασιλιάς Βαβυλώνας, κατασκεύασε ανδριάντα του και κάλασε όλα τα έθνη να τον προσκυνήσουν. Αυτό βέβαια το οικονόμησε πάνσοφα ο Θεός για να φανερωθεί σε όλους η αρετή των τριών παιδών και να μάθουν όλοι ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο οποίος κατοικεί στους ουρανούς. Οι τρεις παιδες, εχμάλωτοι και στερηγμένοι την ελευθερία τους, παρουσιάστηκαν με θάρρος μπροστά στον Ναβουχοδονόσορ. Και ενώ όλοι με πολύ φόβο τον προσκυνούσαν και όλο που από το να τον υπακούν δεν τολμούσαν, αλλά σχεδόν ήταν άφωνοι σαν ζώα που σέρνονται από τη μύτη, αυτοί στάθηκαν τόσο διαφορετικά ώστε ούτε ήθελαν να μην γίνει γνωστό ότι σέβονται τον αληθινό Θεό, ούτε ανέχονταν να κρυφτούν, αλλά μπροστά σε όλους είπαν: «Τους θεούς σου, βασιλιά, δεν τους λατρεύουμε και δεν προσκυνούμε το χρυσό άγαλμα που έστησες». Τους έριξαν τότε για τιμωρία στο φοβερό εκείνο καμίνι, μα αυτό έπαψε να είναι καμίνι και δεν έδειξε την ενέργειά του, αλλά σαν τους ευλαβήθηκε και αυτό, τους φύλαξε αυλαβής από κάθε κακό. Και τότε όλοι και ο ίδιος ο βασιλιάς εξαιτίας των τριών παιδών παραδέχτηκαν τον αληθινό Θεό, Δανιήλ 3. Αυτή η στάση εκείνων έμειναν έκφαμβοι όχι μόνο οι άνθρωποι στη γη, αλλά και οι ουράνιες χωρίες από τη στάση εκείνων. Γιατί στις ανδραγαθίες των Αγίων δεν απουσιάζουν ούτε οι ουράνιοι άγγελοι, αλλά βρίσκονται μαζί τους, όπως ο Θείος Απόστολος αφήνει να φανεί λέγοντας: «Γίναμε θέαμα για αγγέλους και ανθρώπους», Α Κορινθίους 4:9. Μπορείς να πληροφορηθείς τα όμοια από τον προφήτη Ηλία? Αυτός, ενώ ήταν ένας άνθρωπος, αποδείχθηκε ισχυρότερος από πλήθη, κατεβάζοντας τη φωτιά από τον ουρανό, Γάμα Βασιλείων 18:38. Αλλά και ο Μωυσής νίκησε όλη την Αίγυπτο και τον τύρανο Φαραώ. Αυτό θα το δεις με τον Λότ, Γενέσεις 19:29, και τον Νοέ, Γένεσης 7:1, και με πολλούς άλλους, οι οποίοι, ενώ εξωτερικά είχαν πολύ ευτελή εμφάνιση, υπερίσχυαν πάνω σε πολλούς επίσημους και δυνάτους. 103. Κάθε ένα από τα ορατά, αν δεν έρθει σε αυτό και κάποια άλλη φύση εξωτερική να το βοηθήσει, μένει ακατέργαστο και αδιαμόρφωτο. Και τούτο γιατί η ανίποτη σοφία του Θεού μας δείχνει διαμέσου των ορατών μυστήρια και τύπους ότι η ανθρώπινη φύση από μόνη της, χωρίς τη Θεία Βοήθεια, δεν μπορεί να παρουσιάσει τον πλήρη στολισμό των αρετών και την πνευματική ευπρέπεια της αγιοσύνης. Όπως και η γη, αν μείνει όπως είναι και δεν καλλιεργηθεί από τους γεωργούς και δεν έρθουν να βοηθήσουν οι βροχές και ο ήλιος, είναι ακατάλληλη και καθόλου ικανή για καρποφορία. Και κάθε σπίτι, για να μην είναι σκοτεινό, έχει ανάγκη από αυτό το ηλιακό φως, το οποίο δεν έχει την ίδια φύση με το σπίτι. Είναι και άλλα παρόμοια με αυτά. Έτσι και η ανθρώπινη φύση, επειδή της είναι αδύνατο να αποδώσει από μόνη της τέλειους τους καρπούς των αρετών, έχει ανάγκη από το πνευματικό γεωργό των ψυχών μας, δηλαδή το Πνεύμα του Χριστού, το οποίο είναι όλους διόλου ξένο προς την ανθρώπινη φύση, γιατί εμείς είμαστε κτίσματα ενώ εκείνο άκτιστο. Αυτό είναι που θα καλλιεργήσει με τη δική του τέχνη της καρδιάς των πιστών, εκείνες δηλαδή που παραδόθηκαν με όλη τους τη θέληση στον πνευματικό γεωργό, και θα τις προετοιμάσει να αποδώσουν τέλειους τους καρπούς του πνεύματος και θα λάμψει το φως του στο σπίτι της ψυχής μας που είναι σκοτισμένο από τα πάθη. 104. Διπλός είναι ο πόλεμος των χριστιανών και διπλή η πάλη. Από τη μία με όσα βλέπει η σωματική όραση, γιατί αυτά ερεθίζουν και γαργαλίζουν την ψυχή και την προκαλούν να δένεται εμπαθώς μαζί τους και να ευχαριστείται με αυτά. Από την άλλη με τις αρχές και τις εξουσίες του φοβερού κοσμοκράτορα. 105. Η λαμπρότητα που υπήρχε στο πρόσωπο του Μωυσή, Έξοδος 34:29-30, ήταν τύπος της αληθινής λαμπρότητας του Παναγίου Πνεύματος. Όπως τότε δηλαδή δεν μπορούσε να κοιτάξει κανείς το πρόσωπο του Μωυσή, έτσι και τώρα η λαμπρότητα αυτή που λάβει στις ψυχές των χριστιανών δεν μπορεί να υπομένει το σκοτάδι των παθών, αλλά διώχνεται από την αντάβγειά της και φεύγει. 106. Το χριστιανό που αγαπά την αλήθεια και το Θεό, που γεύθηκε την επουράνια γλυκύτητα και έχει ριζωμένη και ενωμένη στην ψυχή του τη χάρη και που παρέδωσε όλο τον εαυτό του στα θελήματα της χάρης, είναι μισητά όλα από τα πράγματα αυτού του κόσμου, γιατί αυτός έγινε ανώτερος από όλα τα πράγματα του κόσμου. Και είτε χρυσάφι πεις, είτε ασήμι, είτε τιμές και δόξες, είτε καλοτύχισμα και επένους,
κανένα από αυτά δεν μπορεί να τον κυριεύσει, γιατί αυτός έλαβε πείρα άλλου πλούτου και άλλης τιμής και άλλης δόξης και τρέφεται ψυχικά με την άφθαρτη ειδονή και έχει αίσθηση και πληρότητα μέσω της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. 107. Ο άνθρωπος αυτός έχει τόση διαφορά από τους άλλους ανθρώπους στη σύνεση, τη γνώση και τη διάκριση, όσοι έχει ο λογικός πυμένος από τα άλογα ζώα που βόσκει. Γιατί μετέχει σε άλλο πνεύμα και άλλο νου, σε άλλη σύνεση και σοφία διαφορετική από τη σοφία του κόσμου. Μιλάμε, λέει ο Απόστολος, για σοφία και στους τελείους. Όχι βέβαια, γιατί για τη σοφία του κόσμου τούτου ή αυτών που εξουσιάζουν αυτόν τον κόσμο και θα καταργηθούν, αλλά μιλάμε για τη σοφία του Θεού που καλύπτεται με μυστήριο. Α Κορινθίους 2:6-7. Γι' αυτό και ο άνθρωπος αυτός διαφέρει από όλους τους ανθρώπους που έχουν το πνεύμα του κόσμου, όπως είπαμε, είτε φρόνιμοι είναι αυτοί, είτε σοφοί, και καταλαβαίνει όλους τους ανθρώπους όπως είναι γραμμένο. Α Κορινθίους 2:15. Και γνωρίζει καθένα από που μιλάει και στηρίζεται και ανάμεσα σε ποιους βρίσκεται. Αυτόν όμως δεν μπορεί να τον εξετάζει και να τον καταλαβαίνει κανείς από όσους έχουν το πνεύμα του κόσμου, παρά μόνο όποιος έχει το όμοιο πνεύμα, το πνεύμα της θεότητας, όπως λέγει ο Απόστολος. Του πνευματικούς εξηγούμε τα πνευματικά. Ο ψυχικός όμως άνθρωπος, αυτός δηλαδή που δεν έχει το πνεύμα, δεν δέχεται εκείνα που διδάσκει το πνεύμα του Θεού, και γιατί του φαίνονται μορία, ενώ ο πνευματικός όλα τα καταλαβαίνει. Αυτόν όμως κανείς δεν είναι σε θέση να τον καταλάβει. Α Κορινθίους 2, 13-15. 108. Είναι αδύνατο να λάβει κανείς το πνεύμα το Πανάγιο με άλλο τρόπο, αν δεν αποξενωθεί ολότελα από τα πράγματα του κόσμου τούτου και αν δεν αφιερωθεί στην επιδίωξη της αγάπης του Χριστού και να ελευθερωθεί ο νους από όλες τις μέρημνες της ύλης και έτσι να αξιωθεί να γίνει το πνεύμα, ένα πνεύμα με τον Κύριο, όπως λέγει ο Απόστολος. Όποιος ενώνεται με τον Κύριο όταν γίνει ένα πνεύμα μαζί του, Α Κορινθίων 6:17. Η ψυχή τώρα που είναι δεμένη έστω και με κάτι του κόσμου τούτου και κλείνει προς αυτό, είτε πρόκειται για πλούτο, είτε για δόξα, είτε για κοσμική φιλία, δεν είναι δυνατόν να διαφύγει και να περάσει από το σκότος των πονηρών δυνάμεων. 109. Οι ψυχές που αγαπούν το Θεό και την αλήθεια θα υποφέρουν, δεν θα υποφέρουν. 109. Οι ψυχές που αγαπούν το Θεό και την αλήθεια δεν υποφέρουν ούτε την παραμικρή ελάττωση του έρωτά τους προς τον Κύριο, αλλά καρφωμένος ολοκληρωτικά στο Σταυρό του, έχουν σαφή αίσθηση της πνευματικής προκοπής που γίνεται μέσα τους. Πληγωμένες λοιπόν από τον πόθο του, για να πούμε έτσι, καταπεινασμένες για τη δικαιοσύνη Ματθαίου 5:6 των αρετών και την έλαμψη του αγαθού πνεύματος, και αν ακόμη αξιωθούν θεία μυστήρια και μετάσχουν στην επουράνια ευφροσύνη και χάρη, δεν έχουν πεποίθηση στον εαυτό τους, ούτε νομίζουν ότι είναι τίποτε. Αλλά όσο αξιώνονται να λάβουν πνευματικά χαρίσματα, τόσο απλιστούν και με περισσότερο αγώνα ζητούν τα ουράνια, και όσο περισσότερο προκοπή αισθάνονται, τόσο πιο λέμαργες γίνονται για τα θεία. Και ενώ είναι πνευματικά πλούσιες, κάνουν σαν να είναι πτωχές, σύμφωνα με τη Θεία Γραφή που λέει: όσοι με τρώνε θα πεινάσουν, και άλλο όσοι με πίνουν θα και όσοι με πίνουν θα διψάσουν και άλλο. Σοφία Σιράκ 24-21. 110. Αυτού του είδους οι ψυχές που αξιώνονται να λάβουν την τέλεια ελευθερία από τα πάθη και να αποκομίσουν την έλαμψη και την κοινωνία του Θείου Πνεύματος με την πληρότητα της χάρης. Όσες όμως είναι οκνηρές και αποφεύγουν τους κόπους και δεν ζητούν τον αγιασμό της καρδίας από αυτήν εδώ τη ζωή, όχι εν μέρη, αλλά να την δεχτούν ολοκληρωτικά με υπομονή και μακροθυμία, αυτές ούτε ελπίζουν να κοινωνήσουν το παράκλητο πνεύμα με κάθε αίσθηση και βεβαιότητα και μέσω αυτού να απαλλαγούν από τα πάθη της κακίας. Αυτές κι αν αξιωθούν τη Θεία Χάρη, ωστόσο επειδή ξεγελιούνται από την κακία, αφήνουν κάθε πνευματική φροντίδα με την ιδέα ότι έλαβαν πια τη χάρη και στηρίζονται από αυτήν και απολαμβάνουν την πνευματική γλυκύτητα. Έτσι οι ψυχές αυτές είναι εύκολο να πέσουν σε έπαση, καθώς δεν συντρίβουν
την καρδιά τους και δεν ταπεινώνουν το φρόνημά τους, ούτε είναι καταδιψασμένες πνευματικά, ούτε αγωνίζονται να φτάσουν την τέλεια απάθεια. Και καθώς αρκούνται στη λίγη αυτή ενίσχυση της χάρης και προκόβουν όχι στην ταπείνωση αλλά στην έπαρση, απογυμνώνονται κάποτε από αυτό το χάρισμα το οποίο αξιώθηκαν να λάβουν. Γιατί η ψυχή που αγαπά αληθινά το Θεό, όπως έχουμε πει, και αν ακόμη μυριάδες αρετές κατορθώσει, και αν αφανίσει το σώμα με υπερβολικές νηστείες και αγρυπνίες, και αν αξιωθεί να λάβει διάφορα χαρίσματα του πνεύματος και αποκαλύψει και θεία μυστήρια, έχει με τέτοια μετριοφροσύνη σαν να μην έχει αρχίσει ακόμη να ζει κατά το θέλημα του Θεού ή να έχει αποκτήσει κανένα καλό και νιώσει απληστία και έρωτα για τη θεία αγάπη που εμπνέει ο Χριστός. 111. Στα πνευματικά αυτά μέτρα ούτε μονομιάς ούτε εύκολα μπορεί να φτάσει κανείς, αλλά αφού προηγηθούν πολλοί κόποι και αγώνες και περάσουν χρόνια με σπουδή και δοκιμασίες και ποικίλους πειρασμούς μέχρι το τέλειο μέτρο της απάθειας. Έτσι, αφού δοκιμαστεί με κάθε πόνο και κόπο και αφού υποφέρει με γενοψυχία όλους τους πειρασμούς που προξενεί η κακή, αξιώνεται να λάβει τις μεγάλες τιμές και τα χαρίσματα του πνεύματος και το θεϊκό πλούτο. Έπειτα γίνεται και κληρονόμος της ουράνιας βασιλείας. 112. Η ψυχή που δεν έχει την ακρίβεια του τρόπου της ζωής που είπαμε και που δεν δέχτηκε ακόμη την αίσθηση του αγιασμού της καρδίας, ας πενθεί και ας ζητεί θερμά από τον Κύριο να της δοθεί αυτό το αγαθό και η ενέργεια του πνεύματος που εκδηλώνεται στο νου με ανέκφρατες τις θεωρίες. Κατά τον εκκλησιαστικό νόμο, εκείνοι που έπεσαν σε σωματικά αμαρτήματα πρώτα τιμωρούνται από τον ιερέα με τις θέσεις της Θείας Κοινωνίας και κατόπιν, αφού δείξουν ανάλογη μετάνοια, αξιώνονται να κοινωνήσουν. Όσοι όμως δεν είχαν στη ζωή τους τέτοιες πτώσεις και είναι καθαροί, προβιβάζονται στην ιεροσύνη και από τον έξω τόπο μετατάσσονται και τοποθετούνται μέσα στο θυσιαστήριο για να είναι παρακαθήμενοι και λειτουργοί του Κυρίου. Έτσι ασκεφτόμαστε λοιπόν για την μυστική κοινωνία του Πνεύματος, για την οποία είπε ο Απόστολος: «Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος», Β' Κορινθίους 13:13, τα πράγματα ακολουθούν την εξής σειρά. Η Αγία Τριάδα κατοικεί μέσα στην καθαρή ψυχή με συνεργία και της Θείας Αγαθότητας. Κατοικεί βέβαια όχι όπως υπάρχει, γιατί είναι αχώρητη σε όλη την κτήση, ακόμη αλλά όσο είναι κατάλληλος και δεχτικός ο άνθρωπος. Όταν όμως αλλάξει κάπως πορεία ο άνθρωπος από την αυτοπροαίρετη κατά Θεού διακογή και λυπήσει το Θείο Πνεύμα, απομακρύνεται ο νους και στερείται την πνευματική εφροσύνη, καθώς συστέλλεται η Θεία Χάρη και η αγάπη και κάθε ενέργεια του Πνεύματος, και ο νους παραδίνεται σε θλίψεις και πειρασμούς και σε πονηρά πνεύματα μέχρι ότου ορθοποδήσει και πάλι η ψυχή για την ευαρέστηση του Πνεύματος. Κατόπιν, αφού δείξει τη μετάνοια της σε κάθε εξομολόγηση και ταπείνωση, πάλι αξιώνεται να την επισκεφθεί η χάρη και να απολαμβάνει την ουράνια εφροσύνη περισσότερο από πρώτα. Αν αντίθετα δεν λυπήσει διόλου το πνεύμα, αλλά συνεχίσει να ζει θεάρεστα και να αντιτάσσεται σε όλους τους πονηρούς λογισμούς και να μένει διαρκώς προσκολλημένη στον Κύριο, τότε δικαίως και με συνέπεια, σύμφωνα με τη στάση της, προκόβει αυτή η ψυχή και αξιώνεται να λάβει ανέκφραστες δωρεές και προχωρεί από δόξα σε δόξα. Β' Κορινθίους 3:18. Και από ανάπαυση σε τελειότερη ανάπαυση. Κατόπιν, αφού φτάσει στο τέλειο μέτρο του χριστιανισμού, θα συγκαταρρυθμηθεί στους τέλειους εργάτες και στους άμεμπτους λειτουργούς του Χριστού στην αιώνια βασιλεία του. 113. Τα φαινόμενα να τα θεωρείς τύπους και σκιές των αφανών. Ο ναός που βλέπουμε είναι τύπος του ναού της καρδιάς. Ο ιερέας είναι τύπος του αληθινού ιερέα της χάρης, δηλαδή του Χριστού. Σε αυτήν λοιπόν την ορατή εκκλησία, αν δεν γίνουν πρώτα οι αναγνώσεις, οι ψαλμωδίες και δεν προχωρήσει όλη η ακολουθία κατά την εκκλησιαστική τάξη, δεν μπορεί ο ιερέας να επιτελέσει το θείο μυστήριο του σώματος
και του αίματος του Χριστού, αν πάλι τηρηθεί όλος ο εκκλησιαστικός κανόνας, δεν γίνει όμως από τον ιερέα η μυστική ευχαριστία της προσφοράς και η κοινωνία του σώματος του Χριστού, τότε ούτε ο εκκλησιαστικός θεσμός ολοκληρώθηκε και η λατρεία του μυστηρίου είναι ελλιπής. Το ίδιο συμβαίνει και με τον χριστιανό. Αν δηλαδή έχει κατορθώσει την νηστεία, την αγρυπνία, την ψαλμωδία και όλη την άσκηση για την αρετή, αλλά η μυστική ενέργεια του πνεύματος δεν επιτελείται από την χάρη στο θυσιαστήριο της καρδιάς του, σε κάθε αίσθηση και πνευματική ανάπαυση, τότε είναι ατελής όλη αυτή η ακολουθία της ασκήσεως και σχεδόν άπραχτη, γιατί δεν έχει την αγαλίαση του πνεύματος να γεμίζει με μυστικό τρόπο την καρδιά του. 114. Καλή είναι η νηστεία και η αγρυπνία, καλή είναι επίσης και η άσκηση και η ξενιτεία, αλλά αυτά οπωσδήποτε είναι κάποια αρχή για τα πρόθυρα της θεάρας της ζωής, ώστε να είναι παράλογο να θαρεύεται κανείς όλους διόλους σε αυτά. Γιατί καμιά φορά, όπως προηγουμένως είπαμε, και τη χάρη έχουμε σε κάποιο βαθμό, μα και η κακία παραφυλάει μέσα μας και πονηρεύεται και υποχωρεί θεληματικά και δεν ενεργεί τα δικά της, αλλά κάνει τον άνθρωπο να νομίζει ότι έχει καθαριστεί ο νους του και τον οδηγεί σε έπαση για την τελειότητά του, κατόπιν επιτίθεται σαν ληστής και τον ρίχνει σε βαθύτατα βάρη. Γιατί συχνά άνθρωποι 20 χρόνια ληστές ή επαγγελματίες στρατιώτες γνωρίζουν άριστα να βάζουν παγίδες στους αντιπάλους και να παραφυλάγουν και να επινοούν ενέδρες και να προσβάλλουν τα ανώτα των εχθρών και να τους εξοντώνουν με ευνηδιαστική επίθεση. Πόσο λοιπόν περισσότερο η κακία που έχει ηλικία τόσο χιλιάδων ετών, και αυτό είναι το προθυμότατο έργο της, να οδηγεί τις ψυχές στην απώλεια, δεν γνωρίζει να επινοεί τέτοιες ενέτρες στα απόκρυφα της καρδιάς, και όταν θέλει να μένει ακίνητη επίτηδες να μην ενεργεί, ώστε να παρασύρει την ψυχή στην έπαση ότι έχει φτάσει στην τελειότητα. Το θεμέλιο λοιπόν του χριστιανισμού είναι, και αν έχει κανείς όλες τις αρετές, να μην εφησυχάζει, ούτε να παίρνει θάρρος, ούτε να νομίζει ότι κατόρθωσε κάτι σπουδαίο, και αν ακόμη γίνει μέτοχος της χάρης, να μην νομίζει ότι πέτυχε κάτι, ούτε να αισθάνεται κορεσμό, αλλά μάλλον τότε να πεινάει και να διψά περισσότερο, να απενθεί και να κλαίει και να έχει την καρδία του ολότελα συντετριμένη. 115. Έχεις στο νου σου ότι η πνευματική κατάσταση είναι κάπως έτσι. Υπόθεσε ένα βασιλικό παλάτι. Σε αυτό υπάγονται αυλές και παράθυρα και διαμερίσματα, άλλα εξωτερικά και άλλα συνέχεια εσωτερικά, όπου είναι αποθηκευμένα η πορφύρα και η θησαυρή. Κατόπιν πάλι και το άλλο διαμέρισμα, το πιο εσωτερικό, κατάλληλο για τη διαμονή του βασιλιά, ώστε αν κανείς μπει στις εξωτερικές αυλές και νομίσει ότι έφτασε στα ενδότερα διαμερίσματα, βρίσκεται σε πλάνη. Έτσι και στα πνευματικά, εκείνα που πολεμούν εναντίον της κοιλιάς του ύπνου, που ασχολούνται διαρκώς με ψαλμούς και προσευχές, ας μην νομίζουν ότι έφτασαν πια στο τέλος και στην ανάπαυση. Βρίσκονται ακόμη στα πρόθυρα και στις αυλές, και όχι όπου φυλάσσονται η πορφύρια και η βασιλική θησαυρή, και αν αξιώθηκαν να λάβουν κάποια πνευματική χάρη, ούτε αυτό να τους απατά αν πέτυχαν το τέλος. Ταιριάζει λοιπόν να ερευνά κανείς αν απέκτησε το θησαυρό στο πύλινο δοχείο του, Β' Κορινθίους 4-7. Αν ντύθηκε την πορφύρα του πνεύματος, αν είδε το βασιλιά και αναπαύθηκε, υπέθεσε πάλι ότι η ψυχή έχει κάποιο βάθος και μέλη με πολλά, και η αμαρτία, αφού εισχώρησε, κατάλαβε όλα τα μέλη και τα νοήματα της καρδιάς. Κατόπιν ο άνθρωπος ζήτησε με τη χάρη του πνεύματος, και αυτή ήρθε και κατάλαβε, κατέλαβε δύο, ας πούμε, μέρη της ψυχής. Εκείνος λοιπόν που δεν έχει πείρα, όταν έτσι ενθαρρυνθεί από τη χάρη, νομίζει ότι όλα τα μέλη της ψυχής του έχουν καταληφθεί από αυτήν, και ότι ξεριζώθηκε η αμαρτία όλους διόλου, και δεν γνωρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ψυχής κατέχεται ακόμη από την αμαρτία. Γιατί είναι δυνατόν, όπως πολλές φορές το είπαμε, και η χάρη ακατάπαυστα να ενεργεί όπως το μάτι στο σώμα, και να συνυπάρχει επίσης και η κακία και να κλέβει με τρόπο τη διάνοια. Εκείνος λοιπόν που δεν μπορεί να διακρίνει, νομίζει ότι κάτι μεγάλο κατόρθωσε και αλαζονεύεται και έλαβε την τέλεια κάθαρση. Δεν έχει όμως την αλήθεια με το μέρος του. Κάθε άλλο μάλιστα, όπως το είπαμε και προηγουμένως, τέχνη του Σατανά είναι και αυτή να υπάρχει.